στ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Thank you.
της Εκκλησία του για όλους τους αιώνες, τη νέα θυσία και το συμπόσιο της αγάπης του, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να αντλήσουμε από ένα τόσο μεγάλο μυστήριο την πληρότητα της ζωής και της αγάπης. Για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Γιού σου, ο οποίος είναι Θεός και μαζί με σένα και το Άγιο Πνεύμα, ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
Η νύχτα κατά την οποία παραδινόταν πήρε τον Άρη και αφού ευχαρίστησε, τον δεμάχησε και είπε: «Αυτό είναι το σώμα που δίνεται για σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμεσή μου». Επίσης, μετά το δείπνο, πήρε και το ποτήριο λέγοντας: «Το ποτήριο αυτό είναι η νέα διαθήκη στο αίμα μου. Αυτό να κάνετε όσες φορές πίνετε στην ανάμεσή μου». Πράγματι, κάθε φορά που θα τρώμε αυτό τον άρτη και θα πίνουμε αυτό το ποτήριο, αναγγέλλεται το θάνατο του Κυρίου έως ότου έρθει. Λόγος του Κυρίου. Καταλάβατε τι έκανα σε εσάς.
Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και κύριε, και σωστά το λέτε, γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, ο κύριος και διδάσκαλος, σας έπλε τα πόδια, εσείς οφείλετε να πλένει τα πόδια ο ένας του άλλου. Σας έδωσα πράγματι το παράδειγμα, ώστε όπως έκανε εγώ, σε εσάς εσείς να το κάνετε. Λόγος του Κυρίου. Χριστοποιούν, τον κάνουν Χριστό.
ένας άκρος συνιστής είπε, ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Βεβαίως αυτή είναι μια φράση για μας τους χριστιανούς απαράδεκτη, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη. Όμως, παραδόξως, αυτή η φράση γίνεται αληθινή όταν την αναφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία. Τρώγοντας το σώμα του Χριστού, αφομοιωνόμαστε πάντοτε περισσότερο από τον Χριστό. Πράγματι, γινόμαστε αυτό που τρώμε. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να γινόμαστε αυτό που τρώμε. Και αφομοιωνόμαστε από τον Χριστό όταν αποκτάμε τον τρόπο σκέψης του Χριστού, τον τρόπο ζωής, τα αισθήματα, τη συμπεριφορά του Χριστού. Σκεφτόμενοι, αδέρφια μου, την Αγία Ευχαριστία με αυτές τις αρχές αναπτύσσουν στο μυαλό μας πολλές άλλες σκέψεις, πολλές άλλες συνέπειες. Θα περιοριστώ σε δύο. Και πρώτα απ' όλα, λαμβαίνοντας την Αγία Κοινωνία, μπαίνουμε σε κοινωνία με την Αγία Θεά. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι ένα με τον Πατέρα. Η θεϊκή φύση είναι μία και αχώριστη, κοινή στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, όταν στην Αγία Ευχαριστία λαμβαίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, εφόσον ο Ιησούς Χριστός είναι αχώριστος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, λαμβαίνουμε και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι θαυμάσιο. Είναι μια σκέψη που θα έπρεπε να μας κάνει να τρέμουμε από συγκίνηση και να αναλογιζόμαστε την ευθύνη μας για το σώμα και το αίμα του Κυρίου, ώστε να το περιβάλλουμε πάντοτε με ειλικρινή σεβασμό και με περισσότερο σεβασμό να πλησιάζουμε, να κοινωνούμε. Σήμερα κοινωνάμε πολύ εύκολα. Οι κοινωνίες κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας αυξήθηκαν πάρα πολύ σε σύγκριση με το παρελθόν. Αυτό από τη μια πλευρά είναι ικανό. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο πρόκειται για κοινωνίες που γίνονται με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προφέρουν καρπούς. Διότι πολλοί πλησιάζουν χωρίς να περάσουν πρώτα από το μυστήριο της μετάνοιας. Πλησιάζουν να κοινωνήσουν χωρίς να ζητήσουν πρώτα συγχώρηση στον Θεό για τις αμαρτίες τους με μια καλή εξομολόγηση. Λέει η Αγία Γραφή, όποιος τρώει ανάξια τον άρθρο και πίνει ανάξια το ποτήρι του Κυρίου, τρώει και πίνει την καταδίκη του. Και το δεύτερο, πρέπει να σκεφτούμε ότι λαμβαίνοντας την Αγία Κοινωνία, ναι μεν μπαίνουμε σε κοινωνία με την Αγία Θεάδα, αλλά μπαίνουμε σε κοινωνία και με όλους τους αδελφούς μας στην πίστη. Το ψωμί που τεμακίζουμε είναι κοινωνία με το σώμα του Χριστού. Και προσθέτει ο Απόστολος, επειδή το ψωμί που τρώμε είναι ένα, έτσι και εμείς οι πολλοί είμαστε ένα. Δηλαδή, η Αγία Ευχαριστία μας καθιστά όλους. Όσοι λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μας καθιστά ένα σώμα. Ποια όμως τα αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή αυτής της θεϊκής ζωής στην οποία εισαγόμαστε
με την κοινωνία μας στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Αδέρφια μου, σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη. Είναι η μέρα της έκφρασης της άμετρης αγάπης του Ιησού Χριστού για μας. Τι βλέπουμε, τι ακούμε σήμερα. Ο Ιησούς μας δίνει τον εαυτό του υπό τα είδη του άρτου και του λύτου. Ο Ιησούς μας δίνει τον εαυτό του στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας και μας δίνει την εντολή να πλένουμε τα πόδια ο ένας του άλλου. Ο Ιησούς ακόμη μας δίνει τον εαυτό του δίνοντας τη ζωή του επάνω στο σταυρό. Πώς θα τον ευχαριστήσουμε για αυτό το δώσιμο που κάνει σε εμάς? Ο μόνος τρόπος είναι η ανταπόδοση της αγάπης μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν, σε μένα τον επίσκοπό σας, ως ταπεινό υπηρέτη της χαράς σας, να σας ζητήσω στο όνομα του Ιησού. Ανταποκριθείτε στην αγάπη του Ιησού. Ανοίξτε την πόρτα της καρδιάς σας στον λυτρωτή Χριστό. Δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε από το Χριστό. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε με το Χριστό. Δεν σας αφαιρεί τα επίγεια Εκείνος που δίνει τη ζωή του για να σας αποκτήσει τα ουράνια. Ξαναγεμίστε τους ναούς μας την Κυριακή. Πλησιάστε να φτιαχτείτε από την βρωμιά της αμαρτίας στο μυστήριο της μετάνοιας με μια καλή εξομολόγηση. Προσφέρετε συγγνώμη και αγάπη σε όσους δεν αγαπάτε, σε όσους αντιπαθείτε, έστω κι αν σας έχουν προσβάλει. Επανορθώστε την αδικία που ενδεχομένως έχετε κάνει. Είναι Πάσχα. Είναι πέρασμα του Κυρίου. Μην αφήστε να πηγαίνει καμένο το όν το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού λυτρώνει. Δίνει ζωή. Θα σας δώσει να αισθανθείτε τη χαρά του Πάσχα, τη χαρά της Ανάστασης του Χριστού. Αυτές τις μέρες οι άλλοι θα σας ευχηθούν και εσείς θα ευχηθείτε στους άλλους λέγοντάς τους καλή Ανάσταση, που θέλει να πει έλα με το καλό να εγκαταλείψεις την αμαρτία που σε καταδικάζει στο θάνατο και να αναστηθείς με τον Χριστό σε μια νέα ζωή. Αδελφέ μου, προσπαθήστε. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να επαληθευτούν οι ευχές που δίνετε και λαβαίνετε αυτές τις μέρες. Δεν θα κάνεις καλό Πάσχα επειδή οι άλλοι σου το εύχονται. Εσύ πρέπει να το θέλεις, εσύ πρέπει να το αποφασίσεις. Ο Χριστός είναι πάντοτε μαζί σου. Εκείνος θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στην αγάπη του. Σε εκείνη την αγάπη που με παραστατικό τρόπο, όπως σας είπα στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, μας τη δίδαξε πλένοντας στο μυστικό δείπνο τα πόδια στους Αποστόλους του και με το ίδιο πνεύμα θα επαναλάβουμε κι εμείς παραστατικά αυτή την εντολή της αγάπης. Ακούω σηκώθηκε ο Θεός.
κατά την οποία ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του για να δώσει το υπόδειγμα της αμοιβαίας αγάπης, ας ηγετεύσουμε ταπεινά τον Θεό για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, ψάλλοντας. Για την Αγία Εκκλησία, ώστε τελώντας με καθαρή καρδιά την Θεία Ευχαριστία, να προοδεύεις την ενότητα και την αγάπη, ας προσευχηθούμε. Ακούσε μας, Κύριε. Για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ώστε ακόμα εκλείψουν οι Έλληνες και οι ανησυχίες, να εδραιωθεί η αληθινή ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων, ας προσευχηθούμε. Εισάγουσε μας, Κύριε. Για τους ασθενείς και όσους υποφέρουν, ώστε μαζί με τη θεϊκή παρηγοριά να αισθανθούν και τη βοήθεια της αδελφικής μας αγάπης, ας προσευχηθούμε. Εισάγουσε μας, Κύριε. Για όλους εμάς, ώστε ακολουθώντας το παράδειγμα του Θείου Διδασκάλου, να βαδίζουμε πιστά στα ίδια του, ας προσευχηθούμε. Εισάγουσε μας, Κύριε. Κύριε ο Θεός, εσύ ο οποίος έθεσες την αγάπη προς εσένα και των Χριστίων, ως πλήρωμα των εντολών σου, εισάκουσε τις οικεσίες μας, τις οποίες σου αναφέμψαμε, για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Thank you.
Ευλογητός και Κύριε Θεέ του Σύμπαντος, διότι από τα πλούσια δώρα σου λάβουμε αυτόν τον άνθρωπο, καθώς της γης και της εργασίας του ανθρώπου, σου το προσφέρουμε να γίνει για μας άρτος ζωής αιώνιας. Ευλογητός σε Κύριε Θεέ του Σύμπαντος, διότι από τα πλούσια δώρα σου λάβαμε αυτόν τον ίνο, καθώς σαμβαίνουμε της εργασίας του ανθρώπου, σου τον προσφέρουμε να γίνει για μας ποθός σωτηρίας αιώνιας. Αυτός είναι ο αληθινός και αιώνιος ιερέας, ο οποίος ήρθε
τη νέα και ακαταληπτή θυσία, και αφού πρώτα ο ίδιος προσφέρθηκε σε σένα ως κύμα σωτήριο, μας παρήγγειλε να την προσφέρουμε στην ανάμνησή του. Όταν λοιπόν τρώμε το σώμα του που θυσιάστηκε για χάρη μας, λαβαίνουμε δύναμη, και όταν πίνουμε το αίμα του, το οποίο χύθηκε για χάρη μας, εξαρτηζόμαστε. Γι' αυτό με τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και με όλο το πλήθος των ουρανίων πνευμάτων, τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε ακατάπαυστα λέγοντας. Το μυστήριο του σώματος και του αίματος του,
Σε παρακαλούμε, Κύριε, να τη δεχτείς με ευημένεια. Στερέωσε τις ημέρες της ζωής μας με τη δική σου ειρήνη. Λύτρωσέ μας από την αιώνια καταδίκη και συνέλθισέ μας στο τίμιο των εκλεκτών σου. Καταγίασε, Κύριε, αυτή την προσφορά με την παντοδύναμη ευλογία σου, ώστε να γίνει τέλεια και αντάξια για σένα και για μας το σώμα και το αίμα του πολυαγαπημένου Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός, την παραμονή των Αγίων Παθών, όταν παραδιδόταν για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δηλαδή σήμερα, έλαβε τον άνθρωπο, στάγια και άκρανα τα χέρια του, ύψωσε τους οφθαλμούς του στον ουρανό, προς εσένα, τον παντοδύναμο Θεό και Πατέρα του, σε ευχαρίστησε, σε ευλόγησε, τον τεμάχησε και τον έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας. Λάβετε, φάγετε εξ αυτού πάντες, ούτω εσύ το σώμα μου, το υπερημών παραδιδόμενο. Κατά τον ίδιο τρόπο μετά από το δείπνο, αφού έλαβε τον αγρό αυτό ποτήριο στάγια και άκρανα τα χέρια του, σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε και το έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας. Λάβετε και πιέτε εξ αυτού μάνες, τούτο εσύ το ποτήριο του αιματός μου, το της καινής και αιωνίου. Ώστε συμμετέχοντας στο θυσιαστήριο αυτό και κοινωνώντας το πανάκι
βέβαιες, Κύριε, τους δούλους σου. Οι οποίοι προήθηκαν με τη σφραγίδα της πίστεως και κοιμούνται τον ύπνο της ειρήνης. Σ' αυτούς, Κύριε, και σε όσον απάγονται εν Χριστώ, χορήγησε τόπο δροσιάς, ποτός και ειρήνη. Και εμάς τους αμαρτωλούς δούλους σου, οι οποίοι ελπίζομαι στην απειρία της λαχνίας σου, ευλόγησε να μας δεχτείς κοντά σου, μαζί με τους Αγίους σου Αποστόλους και Μάρτυρες, Ιωάννη, Στέφανο, Ματθία, Βαρνάβα και όλους τους Αγίους σου. Δέξου μας στην κοινωνία των Αγίων σου, χωρίς να κρίνεις την αξία μας, αλλά παρέχοντας τις συγγνώμες σου. Για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το οποίο εσύ, Κύριε, δημιουργείς όλα αυτά τα αγαθά, τα αγιάζεις, τα σωτήσεις, τα ευλογείς και μας τα παραδόνεις. Δια αυτού και μετά αυτού και εν αυτό, είσαι το Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, εν τη ενότη του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται, ίσως αιώνα. Amen.
Thank you.
Πάντον δύναμε Θεέ Πατέρα, εσύ ο Θεός μας τρέφεις με την επίγεια ζωή στο δείπνο του Υιού Σου, αξίωσέ μας να λάβουμε μέρος και στο δείπνο του αιώνα για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος είναι βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων.